Θεέ και σκήνωστον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κινήτων και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Όλοι μαζί. Θα μιλήσουμε για τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πολλοί άνθρωποι είχαν αναχωρήσει στις ερήμους, κατά χιλιάδες, για να δοξάσει το Θεό και στην έρημο ακόμα. Μεταξύ των ποδών, στην έρημο της Αιγύπτου, ήσαν δύο ασχετές αδέρφια, ο Σεραπείων και ο Ιωάννης. Αυτοί μεταξύ τους λέγανε, τάχα να και φύγει κανείς πιο μακριά από εμάς ή εμείς είμαστε πιο μακριά από τον άλλο κόσμο. Και ένα βράδυ ο Σεραπείων βλέπει στον ύπνο του δύο γερόντους και του είπαν, θα φύγεις από εδώ και θα πας στα σύνορα της Αιθιοπίας. Και εκεί θα βρεις ανωτερότητα. Το πρωί είπε το όνειρο στον αδερφό του τον Ιωάννη, του λέει αυτό και αυτό είδε. Αδερφέ μου, είναι όνειρο του Θεού. Πρέπει να πας διότι θα βρεις ανωτερότητα. Ετοιμάστηκε ο Σεραπείων, πήρε λίγους κορμάδες στη σακούδα του και μια κουδοκίθα με νερό και ξεκινάει διαμέσου της ερήμου. Πάει στα σύνορα της Αιθιοπίας σε ένα βουνό που το λέγανε Θράκη. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε αυτή και ονόματα από εκεί. Θράκη λέει το βουνό. Και ξεκινάει διαμέσου ερήμου. Μας λέει ότι περπάτησε 20 μέρες, δεν συνήθισα ούτε άγριο θηρίο, ούτε πουλί πετούμενο, ούτε δέντρο, ούτε χορτάρι, ούτε και μυρμήγκι. Αλλά η άμμο έγινε όπως καίνε τα κάρβουνα, τα αναμένα φωτιά. Αλλά δεν κάηκα διότι θυμήθηκα τους τρεις πέδας που είχε βάλει ο Ναβουδονοσόρ στη Κάμινο, την Επταπλασίου και Μωήν. Έτσι εγώ δεν κάηκα. Στις 20 μέρες συνήθισα κάποιον Αιθίωπα, λέει. Δηλαδή ο Σεραπείων τώρα. Και το ρωτάω για να πάω σε αυτό το βουνό που λέει Δεθράκη, από πού πρέπει να περάσει. Και πόσο απέχει ακόμα από εδώ. Λέει, αν θα πας από το παραλιακό, θέλει 15 ημέρες. Και αν θα πας από την άλλη πλευρά, θα φτάσεις σε 10 μέρες. Και προτίμησε ο Σεραπείων το δρόμο των 10 ημερών. Ξεκίνησε, σώθηκε το νερό, στέγνωσε η γλώσσα του. Και έπεσε κάτω και περίμενε το θάνατο. Δεν είχε δύναμη. Στέγνωσε τελείως. Εκεί του παρουσιάστηκαν οι δύο γέροι, ο οφθαλμοφανός μπροστά του. Και ο ένας γέροντας του δίνει μια ρίζα από δέντρο, ένα κομματάκι. Βάτενε στο σώμα σου, λέει, και να πας στο προορισμό σου.
και πήρε το ξεμπαράκι αυτό και δώσε στο σώμα και έχει το ιδίωμα το ξύλο να δροσίζει το στόμα και άμα είναι το θέλω το στόμα και η γλώσσα είναι όλο το σώμα δροσερό. Με αυτό το δω. Και πράγματι λέει έρθω σε 10 ημέρες έφτασε εκεί στο βουνό που είχε τετράκι. Ποιον να ρωτήσω λέει. Δεν υπήρχε ψυχή, έρημος. Και το βουνό μέσα στην έρημο ήταν. Ανέβηκα πάνω στην κορυφή του βουνού, βλέπω ότι από το πίσω μέρος βρεχόταν από τη θάλασσα. Χτυπούσε η θάλασσα πάνω στο βουνό. Και κοντά προς τη θάλασσα είδα μια σπηλιά από μακριά. Και χάρη στον Θεό εκεί με οδήγησε. Πηγαίνω κοντά στη σπηλιά. Και ακούω μια ψαλμουδία με τέτοια γλυκύτητα που δεν την είχε ακούσει στη ζωή μου. Δεν την είχα ξανακούσει. Στη ζωή μου δεν έχω ξανακούσει. Μα είπε ποιος τα έκαναν εδώ μέσα και βλέπει να βγαίνει κάποιος από μέσα και τον είδε και φοβήθηκε. Διότι οι τρίχες του σώματος τον ενασκεπάσει ολόκληρο τον άνθρωπο. Και τα νύχια, χέρια και πόδια τα είχε σαν να δρομπάει. Και ταράχθηκε ο Σεραπείων από το φόβο. Του λέει προορατικός τώρα αυτός που δεν σου λέει. Μη φοβάσαι ο Σεραπείων να του λέει. Είμαι άνθρωπος και με λένε Μάρκο, είπε. Είμαι άνθρωπος και με λένε Μάρκο. Τι γίνονται χριστιανοί στον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, είπε. Σήμερα ο Σλέβιος μέρος κοσταλίτος. Και έχει καταργήσει τα είδωλα δια νόμου και σήμερα οι χριστιανοί είναι ελεύθεροι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και έπειτα του λέει ο Μάρκος τη ζωή του. Εγώ αδερφέ μου Σεραπείων να λέει γεννήθηκα στην Αθήνα εις την πόλη των γραμμάτων και της Σοφίας. Εκεί που βγαίνουν οι σοφοί άνθρωποι και οι γραμματισμένοι. Οι γονείς μου ήταν πλούσιοι αλλά ήσαν ειδωλολάτρες. Και εγώ δεν ήθελα να τους... Δεν τους συμπαθούσα τους ειδωλολάτρες. Και τα μαρτύρια που έβλεπα και γινούσα τους χριστιανούς ήταν κάτι άλλο στην Αθήνα. Πολύ σοβαρά λέει μαρτύρια. Και πέθανε οι γονείς μου και σηκώθηκα και έφυγα και βγήκα στην Αλεξάνδρεια. Στην Αίγυπτο. Μα και στην Αλεξάνδρεια κάτι πιο χειρότερο από την Αθήνα. Μαρτύρια. Με κυνηγάρι τους χριστιανούς. Φοβερά πράγματα. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ στον Θεό ελεύθεροι. Αλλά αγωνιστήκε εκείνη όμως για να μας ελεύθεροι εμείς. Γι' αυτό πρέπει να τους μνημονεύουμε. Λοιπόν, και μετά πήγα στο Κάιρο, στην άλλη πολιτεία, της Αιγύπτου, μα και εκεί κάτι πιο χειρότερα από την πρώτη. Πήγα και σε τρίτη πολιτεία που στην ελληνική διάλεκτο λέγεται Οάσις. Στην αραβική είχε κάποιο όνομα το οποίο δεν το θυμάμαι. Αλλά με την Αιγύπτου. Και εκεί κάτι πιο χειρότερα από το πρώτα και σηκώθηκε και έφυγα και ήρθα εδώ, σε αυτόν τον τόπο εδώ. Είμαι, αδερφέ μου Σεραπείωνα, είμαι 130 ετών. Έχω ζήσει εδώ, σε αυτό το σπίτι, 90 έτη. Του λέω Σεραπείων, πατέρα Μάρκο λέει, εδώ ο τόπος είναι έρημος. Πώς έλυσες εδώ, σε αυτή την ερημιά είπε. Αδερφέ μου Σεραπείωνα λέει, όταν πρώτο ήρθα εδώ, έβαλα χώμα για να χωτάσω την πείνα μου. Αλλά ήπια και πικρό νερό από τη θάλασσα. Ναι, αυτό δεν ήταν τίποτα για μένα, αλλά το περισσότερο ήταν οι δαίμονες, με διώχνανε. Φύγε πάλι ο καλογέρα από εδώ, γιατί ο τόπος αυτός είναι δικός μας. Ήταν του διαβόδο. Και είχαν επιχειρήσει να με ρίξουν στη θάλασσα, να με πνίξουν.
Αλλά είδε την υπομονή μου καλός Θεός και μου έστεινε το μάνα και έτρωγα και έζησα, διότι διαφορετικά δεν μπορούσα να ζήσω. Με το μάνα έζησα. Έλα, αδερφέ μου, μέσα στο σπηλιά, να σου κάνω τραπέζι. Γιατί είσαι κουρασμένος και πεινασμένος. Ξέρεις από μεγάλο ταξίδι. Μπήκανε μέσα στο σπηλιά οι δύο γέροντες. Κοιτάζει γύρω σαραπείων, πέτρα είχε και χώμα. Σπηλιά τι θα είχε, τίποτα. Ούτε έπιπλο, ούτε ρούχο, ούτε τίποτα. Ναι. Έχω ζήσει 90 χρόνια σε αυτή τη σπηλιά μέσα και 60 χρόνια είμαι χωρίς ρούχα, διότι λιώσαμε ρούχα και δεν έκανα άλλο. 60 χρόνια γυμνός, όπως είχε κάνει η μάνα του. Τώρα τι θα είχα να μου δώσει εδώ να πάω εκεί. Και σηκώνει τα άγια χεράκια του ο Μάρκος Αθηναίος, να σας μεγάλωσε. Αγίου Σασκετάς, αλλά εδώ στο τόπο δεν είναι γνωστό. Δεν το ξέρω, δεν είναι γνωστό. Και προσευχήθηκε και κατέβηκε τράπεζα από τον ουρανό με ψωμί άφθονο, με ψάρι, φυτό, έτοιμο, με φρούτα και νερό. Πω, είπε ο Σεραφείων, τι είναι το τόπο που βλέπω. Τι μεγαλείο είναι αυτό που βλέπω. Τρομερό. Να κατέβει τράπεζα από τον ουρανό. Και καθίσανε και φάγανε και ήπιανε, φορτάσανε, δοξάσανε τον Θεό και πάλι προσευχήθηκε, η τράπεζα σηκώθηκε όπως και κατέβηκε. Και λέει ο Άγιος Μάρκος μετά, Σεραπείωνα του λέει, σήμερα νιώθω τη μεγάλη μου χαρά. Τη μεγάλη χαρά. Διότι θα φύγω σήμερα και θα πάω σε άλλο τόπο. Χαρά για το θάνατο λέει. Για να φύγει, να πάει στα ουράνια. Το σώμα μου θα μείνει εδώ γάμο. Μην το τυχόν και το πειράξεις με το χέρι σου, διότι το σώμα μου είναι ταλαιπωρημένο πολύ. Να μου ταλαιπωρήσει πολύ το σώμα μου. Μην τον δεις με κανένα ρούχο δικό σου. Πρόσεχε λέει. Ούτε και μια τρίχα δεν θα πάρεις από το σώμα μου. Γιατί θα πάρεις κακόη. Αλλά εκεί που θα μείνει, εκεί θα το αφήσω. Το άκουσες, παιδί μου. Ναι, πατέρα Μάρκο, το άκουσα. Το άκουσα. Πρόσεχε. Κάθεσε μετά ο Άγιος Μάρκος να μακαρίζει. Αλλά τι να μακαρίζει όμως. Τα μέλη του σώματος παρακαλούσαν να το συγχωρήσουν διότι είχε κουράσει την ψυχή. Η ψυχή και κουράσει τα μέλη του σώματος. Η ψυχή είχε κουράσει τα μέλη του σώματος. Και παρακαλούσε τώρα η ψυχή να τη συγχωρέσουν τα μέλη του σώματος. Μακαρίζω τα πόδια μου, λέει, που σας κούρασαν τις οδηπορίες μεγάλες. Μακαρίζω την κοιλία μου που σε χόρταψα ακόμα και στη δίψα σου σεπόντσα πικρό νερό από τη θάλασσα. Συγχώρια σου πως η ψυχή. Αυτά με ξανά. Μακαρίζω τα χέρια μου που σας κούρασα στην ορθοστασία και με ανάτσα το χειρό. Ψελά τα χέρια. Νερό είναι το καθό μου. Με ψελά τα χέρια και παρακαλούσα τον Κύριο. Μακαρίζω τα μάτια μου σας κούρασα από τις αγρυπνίες. Μακαρίζω με όλοι. Αφού τελείωσε ο μακαρισμός, παρουσιαστήκαν δύο άγγελοι. Ο ένας λευκοφορεμένος και ο άλλος είχε τρίχινο ράσο. Εκτός του είχε το τρίχινο ράσο, κρατούσε και το πικρό ποτήριο του θανάτου. Ναι, το πικρό.
ποτή του θανάτου. Διότι όλοι θα το πιούμε αυτό το ποτή. Διδρός το ξέρουμε. Όπως και ο Κύριος παρακάλεσε εκεί στον κήπο του Ελαιών. Τι ζεστημανείς. Πάτερ, παρελθέτω, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω ποτή του αδελμού. Αλλά όχι όπως θα λόγω, όπως έτσι εσύ. Γιατί το θύμα το δικό σου λέει ο Κύριος. Άρα και εμείς θα το πιούμε, μπορεί να το πιούμε ρογουλά για να πάμε ξαφνικά. Μπορεί να το πούμε και λίγο-λίγο για να παιδευόμαστε. Και παιδευτόμαστε. Καθένα άνθρωποι που είναι όρθιοι στην υγειά τους και προβατάνε και παιδεύουν οι παιδεύουν. Ένας που είναι βαριά άρρωστος, χρόνια. Κατάκητος και δεν πεθαίνει. Γιατί πρέπει να τον δοκιμάσει αυτός. Να τον δοκιμάσει αυτός. Και ο αγρασοφόρος του δίνει τον ποτήρι. Ποια παίρνει. Το παίρνει τον ποτήρι από τα χέρια του Αγγέλου, το σηκώνει και τόπι. Και πήραν τη ψυχή οι δύο άγγελοι και άνοιξε ο ουρανός και είδε τον Κύριο να στέκεται όρθιος. Για να υποδέχεται τον ήρωα της Ερήμου. Είναι ήρωος την Ερήμου. Ο Άγιος Μάρκος Αθηναίος. Τον ήρωα της Ερήμου. Και τον αγκάλιασε όταν το πήγαν οι άγγελοι εκεί και το κατεφύλισε και έπληξε ο ουρανός. Κοιτάζω κάτω το σώμα του Αγίου, νεκρό. Αναπάμβου είπε μέχρι τη συνελίωση του αιώνα. Και πήρε πέτρες, έπτυσε το στόμιο της φυλάς και έγινε κημητήριο τώρα. Έχει βρεθεί, δεν έχει βρεθεί, είναι άρρωστη. Αν έχει βρεθεί, να πούμε, αυτό το κημητήριο, το σπίτι αυτό. Και κατεβαίνει μετά από το βουνό για να πάει στον αδερφό τον Ιωάννη. Και εκεί το περίμενανε δύο γέρικου και δύο, μόνο που δεν μας λέει τα ονόματα των γερών. Τι είδες Σεραφείων εκεί που πήγες, πω, τι μεγαλείο ήταν αυτό. Στο τέλος είπε, μακαρίζω και σε ένα άψυχο βουνέ. Δεν ψυχηλέ, σε μακαρίζω για τη φιλοξενία που μου έκανες. Και το βουνό άρχισε να τρέμει και να φεύγει, να πάει προς τη θάλασσα. Και το πήρε φόβος και τρόμος του Σεραφείων. Και αυτό είναι το χεράκι του Άγιος Μάρκος και πήρε σταμάτα, δεν σου είπα να φύγεις, αν σου τα πει φύγε, να φύγεις. Αλλά τώρα εγώ δεν σου είπα να φύγεις και γύρισε πίσω το βουνό. Λοιπόν, που ήρθες, ήρθες. Και αυτά που είδες και άκουσες να τα γράψεις, είπε, γιατί είναι κοσμοσωτήρια. Τα διψάει ο κόσμος να ακούσει αυτά τα λόγια και δυστυχώς δεν τα βρει αυτό. Αν τα βρει αυτό. Λοιπόν, τώρα που ήρθες, ήρθες. Για να πας, δεν θα μπορείς να πας και θα σε οδηγήσουμε εμείς. Και το πήγαινε μέχρι εκεί στον αδερφό τον Ιωάννη που είχε αφήσει. Του λέει, αδερφέ μου Ιωάννη, δεν είμαστε τίποτα εμείς εδώ που είμαστε. Τίποτα είμαστε. Και ας είναι δοξασμένο το όνομά τους, μας το αφήσανε γραμμένα αυτά, τα λόγια. Λοιπόν, τώρα έχω και κάτι άλλο από την Παλιά Διαθήκη. Για να τελειώσω. Συγχωρείτε που θα σας κουράσω λίγα, αλλά εκεί στα Ιεροσόλυμα ήταν κάποιος ονόματι Μερχή. Ήταν ελληνικής καταγωγής, από τη διασπορά φαίνεται που είχαν μείνει τότε, όταν μεγαλώσαν. Και είχε κάνει ένα βασίλειο μικρό εκεί, γιατί η Ιερουσαλήμ λεγόταν καταρχήν Σαλήμ την έκανε. Την έκανε ιερή πόλης, ο βασιλιάς του Δαβίδ, διότι την ανακαίνισε και την έκανε καινούρια πολιτεία. Και ονόμαστε ιερή πόλη, Ιερουσαλήμ. Διότι πήγε την Κιβωτό, τη διαθήκη του Κύριου και τη Κιβωτό, με τα χειρουβήμ, με τη λιχνία στην Επτάφο τους και με το στο θυμιατήριο και με το μάνα του Σάμνα και η πλάγη διαθήκη στα πάντα. Ήταν η εκκλησία, η πρώτη εκκλησία αυτή. Αυτός ο Μελχή, ο βασιλιάς, ήταν δωδεκάτος.
και το δόλαβες με τα γέρα του. Και είχε πάει τη γυναίκα ονόματι Σαλήν, έτσι την έλεγα. Διότι η γιαγιά της είχε λουτιάσει ένα ποτηδάκι μικρό, πήγε στο βουνό το Σιόν. Και πήρε και το όνομά της, Σαλήν. Όταν τα παιδιά, απέψε δύο παιδιά, το πρώτο παιδί το ονόμασε Μερχή, το όνομα του πατέρα του. Το δεύτερο παιδί το ονόμασε Μελχισεδέκ. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές, ειδικά τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, «Συ ιερεύσε στον αιώνα, καταδιδάψε Μελχισεδέκ». Αλλά έχει ιστορία αυτό. Αυτό είχε τυπωθεί από το Άγιον Όρος, που το είχε γράψει η εφημερίδα εδώ. Είσαι Χρήστος Ελλάδος. Αλλά δεν είδα το τέλος του, ξέρω, τι έγινε στο τέλος του. Και όταν έρθει η ηλικία τα παιδιά, έρθει το Μελχισεδέκ να πάει να φέρει 7 γόδια από το στάδο για θυσία, για τους θεούς. Πηγαίνει με τους δούλους να φέρει τα γόδια μου σε δέκα. Όπως πήγαινε όμως σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και σκέφτηκε ότι ήρθε μια θεία έπνευση από τον ουρανό. Βρε αυτός ο πατέρα του, πού θα κάνει θυσία, στις πέτρες θα κάνει θυσία. Πού. Ποιος το έχει φτιάξει αυτόν τον ουρανό, διότι οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Να το ξέρουμε, να το λέμε και όπου διηγούνται. Οι άγγελοι από όσοι είπαν, μέγας οι κύριοι και θαυμαστά τα αερός. Ναι. Να βλέπει τον ουρανό και να πει ότι υπάρχει κάποιος Θεός μεγάλος. Εκεί του παρουσιάζει ο Θεός και τον έκανε λίγο. Γύρισε πίσω, δεν τα πήγε τα βοδί. Στον πατέρα του. Λέει, πατέρα βασιλιά, δεν τα έφερα τα βοδιά. Γιατί θέλω να σου πω κάτι, είπε. Ό,τι έχεις να πεις πες το γρήγορα είτε, μην καθυστερείς. Να πατέρα δεν πρέπει να κάνεις θυσία, γιατί αυτές είναι πέτρες, άψυχα πράγματα είναι. Υπάρχει μεγάλος Θεός στον ουρανό που έχει χτίσει τα πάντα. Και τον ουρανό και τη γη και τα πάντα της. Σου λέει πηγαίνεις να φέρεις τα γόδια ή δεν μην πεθαίνεις τώρα, είπε στο παιδί. Και το παιδί έτσι το κεφάλι και πήγαινε στον πατέρα του. Έκανε το θέλημα του πατέρα του. Και λέει στη γυναίκα του, στη μάνα του παιδιού. Αυτόν σήμερα θα το θυσιάσω, είπε. Του σφάξω δεν. Μου κάνει θυσία στους λίγους. Διότι οι πατεράδες τότε προσφέρανε 100 παιδιά για θυσία. Οι μανάδες 103 παιδιά για θυσία. Θα τα σφάζανε και θα τα καίγανε. Να περισσήσουν τον διάβολο, γιατί ο διάβολος ήθελε αίμα να βλέπει τα θέση. Και σήμερα ακόμα το ίδιο κάνει. Αίμα θέλει. Γι' αυτό είναι αιμοδόρος ο διάβολος. Φοβερός. Και πιάνει τα κλάματα η μάνα τώρα με το δίκιο του. Γιατί κρύψε η γυναίκα. Λέει, να μου σφάξεις εσύ το παιδί σήμερα. Πώς το γέννησα εγώ αυτό το παιδί. Και πώς το μεγάλωσα. Με ρωτήσατε. Και έχουμε δύο παιδιά, θα ρίξουμε κλήρο. Γι' αυτό έχουν και με ίδιο οι κληρικοί ιερείς από το Μετσίδε. Με κλήρο. Θα έχουν και αυτό που ρίξανε κλήρο. Και ενώ θα πέσει γιατί η θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Για το μαθείο, Άλεξ. Ναι. Γι' αυτό έχει θέση εκεί στους ιερείς του. Και παίρνει το μεγάλο παιδί το Μερχή, τον δίνει με τα καλύτερα φορέματα να πάει να τον θυσιάσει. Παιδί μου, του λέει του Μελχισεδέκ η μάνα, δεν
Δεν κλείς τον αδερφό σου που θα τους ξαναδείς. Και έκλασε με τη δε. Και έπειτα της λέει, μάνα, μέχρι τώρα σας είχα την ανάγκη. Αλλά τώρα, εδώ και πέρα, δεν σας είχα την ανάγκη. Θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε. Και ο Μελισσαδέκ έφυγε και πήγε στο όρος στο Θαβόρ, εκεί που μεταμορφώθηκε ο Κύριος. Διότι ονομάστηκε Απάτορ, Αμνίτορ και Αγέννητος, ο Μελισσαδέκ. Τον αναγέννησε ο Θεός εκεί στο όρο και μεταμορφώθηκε. Ήταν εικόνα του Χριστού εκεί αυτό το βουνό, από τότε. Εκεί παρακάλεσε τον Θεό του ουρανού να εξοδοθρέψει τον πατέρα του Μελισσαδέκ. Τον πατέρα του, τη μάνα του, τον αδερφό και όλους τους υπηκόους. Και όταν γύρισε μετά από τρεις ημέρες ξανά στα Ιεροσόλυμα, δεν βρήκε κανέναν. Τους είχε ανοίξει η γη και τους είχε καταπιεί όλους. Και εδώ στο Θεό και ξαναγύρισε πίσω στο όρος του Θεού. Και σκέφτηκε ότι τα ρούχα που φορούσε τα γραφιά σου χέρια ειδωλολατρό. Και τα γυμνώθηκε, τα έβγαλε και έμεινε όπως είχε κάνει η μάνα του. Και έζησε εκεί, στο όρος του Θαβόρ, με το ΔΕΚ, 7 έτη ολόκληρα. Ίσως και περισσότερο. Η τροφή του ήταν να τρώει χόρτα από αυτά που πιτρώνε στο βουνό και κάτι άλλα χόρτα που είναι σαν καρότα με γλυκόζες, είναι... που τρώει τη ρίζα, σαν καρότα είναι, άλλη χόρτα, σαν καρότα. Και νερό έπινε από τη δρόσο που τράβαγε το βουνό από τον Ιορδάνη του ποταμό, ήταν κοντά ο Ιορδάνης, στο Θαβόρ. Και κάθε πρωί τρέχανε οι κλάρες από τα δέντρα, νερό. Από αυτό το νερό έπινε. Και οι τρίγες του σώματος τον ενσκεπάσαν με τσεδέ, ολόκληρο, και τα νύχια του είχαν γίνει μια σπιθαμής. Και ζούσε μέσα εκεί σε αγρία κατάσταση. Σε αγρία κατάσταση ζούσε. Όταν συμπληρώθηκα τα 7 χρόνια, είπε ο Θεός εις τον Αβραάμ, διότι ήταν στις μέρες του Αβραάμ, ο Μελισσαδέκ. Αβραάμ, Αβραάμ, του λέει, πού είναι. Ιδού, Κύριε, εδώ είμαι. Σηκώ πάνω, ετοίμασε το ζώο σου, θα πάρεις μαζί σου ξηράφι, θα πάρεις και ένα χιτώνα ολομέταξο, από το καλύτερο μετάξι χιτώνα. Και θα πας στο όρος του Θαβόρ. Και εκεί θα φωνάξεις, θα μπεις μέσα στο δάσος, θα φωνάξεις τρεις φορές. Άνθρωπε του Θεού, δεν θα πεις άλλο όνομα, γιατί έτσι ακούει. Άνθρωπε του Θεού. Τρεις φορές θα πεις. Θα βγει κάποιος, να μην φοβηθείς, γιατί δεν κάνει κακό. Είναι άγριος όμως. Είναι σε αγριά κατάσταση, αλλά δεν κάνει κακό. Και πηγαίνει ο Αβραάμ, αφήνει τον τρόπο, μπαίνει μες στο δάσος και φώνασε τρεις φορές. Άνθρωπε του Θεού. Τρεις φορές και το βλέπει να βγαίνει από το σπήλαιο. Ο Μελισσαδέκ, σε αγρία κατάσταση. Σκεπασμένος με τις τρίγες του σώματος, αλλά και τα νύχια τα έχει μια σπιδαμής, όχι σαν αυτό να πούει και το προηγούμενο, σαν το μάρος των Αθηναίων. Λοιπόν, με έστειλε είπε ο Θεός του ουρανού να σε ξυρίσω από τις τρίχες του σώματος. Να σου κόψω και τα νύχια, να σε καθαρίσω και θα σε πιέσω με αυτό το χιτώνα και θα σκύψω μετά να με ευλογήσεις, είπε. Τον έκρισε ο Θεός ιερέα τον Μελισσαδέκ. Αχ, ιερεύσει, καθαριτάξει του Μελισσαδέκ. Μάλιστα. Ναι, είπε, ό,τι είπε ο Θεός του ουρανού να μου κάνει. Και κάτσε και τον ξύρισε όλο το σώμα, εκτός από το κεφάλι.
και του κόβει και τα νύχια, το καθάρισε καλά και τον έντυσε με το κοιτώνα αυτό, το πολυτερέστατο, το μανακριβό. Γι' αυτό και οι αρχιερείς τώρα έχουν στολή ειδική, γιατί επιδιώκουν πολλά λεπτά. Το θέλει ο Θεός να είναι εξόρροξη με αυτό που πρέπει. Έτσι το θέλει ο Θεός. Ναι. Όχι ότι έχουν πολλά λεπτά ή παίρνουν λεπτά για να κάνουν επιδείξεις. Ναι. Λοιπόν. Και έφυγε ο Αβραάμ. Από τελείως την αποστολή του έφυγε. Δοξάζοντας τον Θεό. Γυρίζει στη Χεβρώνα εκεί που έμεινε, σε καλύβες. Γιατί ο Αβραάμ δεν έκανε σπίτι που είχε να κάνει παλάτια. Αλλά τι τα ήθελε να κάνει. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Ναι. Έτσι ζούσε. Μέσα στις καλύβες τους. Και σε τρεις ημέρες μετά πήγε και ο Μελχισεδέκ εκεί στη Χεβρώνα. Και τους έφυσε με το λάδι, ένα είδος χρήσμα, μυστήριο του χρήσματος, του χρήσματος δηλαδή, μετά το λάδι. Έκλεισε τον Αβραάμ και τους 318 δούλους που είχε ο Αβραάμ, άνους δηλαδή, τους έκλεισε με το έλαιος. Και έπειτα πήρε ποτήρι καθαρό με κρασί, και έβαλε και ψωμιά μέσα, ψιγούρα και μετά λάβε πρώτα τον Αβραάμ και μετά τους 18 δούλους του Αβραάμ. Άρα ήταν η εικόνα του Χριστού, ότι ο Χριστός θα ερχόταν για να κοινωνήσει με το σώμα του και με το αίμα του τον κόσμο, τον σημερινό κόσμο, τον αχάριστο κόσμο. Ναι, γιατί αχάριστοι είμαστε, δεν έχουμε. Δεν έχουμε ημέρες ακόμα, δεν έχουμε βάλει καλά βαθιά στην καρδιά μας. Ναι. Και μα, λέει και εκεί το φίλο που μου το διαβάσαμε, γιατί εγώ το διαβάσω. Αυτοί οι 318 δούλοι του Αβραάμ συμβολίζαν τους 318 θεοφόρους πατέρες στην νίκη της Πρισεδίας, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 325. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ και εσάς που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να είστε πάρετε καλά και να μας λέτε, διότι είναι τόσο πολύ βαθιά που εμείς ψάχνουμε μόνο τη φλούδα, ενώ εσύ πήγες μέσα στον καρπό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζουμε. Αγαπητοί, σήμερα καλώς όλοι ξέρουμε ότι στην εκκλησία που πήγαμε όλοι ήταν της Ορθοδοξίας. Και η Ορθοδοξία είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακριβώς ζητάει από εμάς. Ορθοδοξία το λέει και το όνομα. Ορθός δοξάζω. Ορθός δοξάζω. Που σημαίνει αυτό ότι πολλοί δοξάζουν αλλά δεν δοξάζουν ορθώς. Γι' αυτόν τον λόγο θα κοιτάξουμε σήμερα να δούμε τι λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, που το Ευαγγέλιο σημαίνει χαρά, που ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία βρίσκει αυτή τη χαρά, και επειδή ο άνθρωπος πάντοτε είναι ανάπηρος πνευματικά πιο πολύ και κάπως σωματικά, τα Ευαγγέλια από τους 318 πατεράδες, όπως είπε ο παππούς στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, θεσπιστήκανε και να βγαίνει κάθε εβδομάδα ένα για την αναπηρία μας. Σήμερα έχουμε ορθώς δοξάζομαι. Και εσείς που πήγατε στην εκκλησία είδατε πολύ καλά ότι οι εικόνες που πήραμε και τις κάναμε περιφορά ήταν για να δοξάσουμε. Τι να δοξάσουμε. Ο καθένας έχει κάποιο όνομα, όπως έχω κι εγώ. Αυτό το όνομα δυστυχώς δεν το πήραμε, όπως λένε πολλοί, θα σου δώσω το όνομα του παππού. Είναι από τους πατέρες μας, από την εκκλησία μας, από τους ήρωες της πίστεως μας που μοχθήσανε και χύσανε το αίμα τους για να βαστηθεί ανώθευτο το δόγμα.
η ακαιρεότητα της πίστεώς μας. Αυτό το πράγμα το είδαμε σήμερα ακριβώς μέσα στην Εκκλησία. Και εύχομαι ο άνθρωπος να συλλάβει αυτό το σημερινό μήνυμα και να κάνει κάποιον αγώνα, διότι δίχως τον αγώνα το πνευματικό δεν θα φτάσουμε πουθενά. Πουθενά, αδέρφια μου, γιατί η Εκκλησία μας, η Εκκλησία μας, να τονίσω και αυτό για να προχωρήσω ύστερα στο, και στο θέμα, η Εκκλησία μας είναι γένος θηλυκού, η Εκκλησία. Όπως είναι η μάνα, η Εκκλησία αναγεννά. Έτσι και ο άνθρωπος όταν μπαίνει μέσα αναγεννάται. Θα σας πω κάτι προσωπικό. Πολλές φορές μένω στην Εκκλησία και προτού να μπω είμαι τρομαγμένος. Έχω ορισμένα προβλήματα και θεωρώ τον εαυτό μου ότι τώρα Μιχάλη, κάπως απελπισμένος. Αλλά μετά την Εκκλησία, μετά τη χάρη, μετά την ευλογία, βγαίνω έξω και έχω αναθεωρήσει όλα αυτά προτού να μπω μέσα. Που σημαίνει η Εκκλησία μας αναγεννά τον άνθρωπο. Και πρέπει τον εαυτό μας και την ψυχή μας να την δώσουμε ολόκληρη στην Εκκλησία μας για να μας την προστατεύσει και να μας την καθοδηγήσει στη νέα Ιερουσαλήμ, το νέο παράδεισο που άνοιξε ο Κύριος με την Ανάστασή του. Το σημερινό Ευαγγέλιο της Ορθοδοξίας. Δεν θα το διαβάσω, διότι το έχετε ακούσει όλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι ποιο, και θα σταματήσω κάπου που λέει πολλά. Ο Φίλιππος είδε τον Κύριο και συζητήσανε. Και ένιωσε τόση μεγάλη χαρά που όλοι μας θα τη νιώθαμε τη χαρά αυτή με τον Θεάνθρωπο όταν θα το συναντάγαμε. Και καλώς έκανε, διότι είπαμε το Ευαγγέλιο σημαίνει χαρά και ουέ εάν δεν ευαγγελίζεστε το Ευαγγέλιο μου. Δηλαδή αυτή τη χαρά αν δεν την μεταδίδετε αλίμονό σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό έκανε ο Φίλιππος. Τι έκανε? Όπως όλοι μας έχουμε αδερφούς, αδέρφια, φίλους, είχε και αυτός ένα φίλο, τον Ναθαναή. Και τη χαρά αυτή ήθελε να του τη μεταδώσει. Και καθότανε και του έλεγε για την Παλαιά Διαθήκη, για τους προφήτες, ότι αυτά που γράφουνε είναι ο Μεσσίας που θα ερχότανε και ήρθε, τον είδα, ο Αναστημένος, έτσι και έτσι και έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Αποτέλεσμα ήταν ποιο? Ότι ο Ναθαναήλ μας θυμίζει ακριβώς μετά την Ανάσταση την άλλη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα, τον Απόστολο Θωμά, τον άπιστο. Και αυτός δεν πίστεψε. Όχι, τι μου λέει τώρα, τι πράγματα είναι αυτά και πώς και τι και το ένα και το άλλο. Και τι έκανε? Τι έκανε ο Φίλιππος, αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς? Ποιο? Πολλές φορές προσπαθούμε να πείσουμε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο ή στη γειτονιά μας ή και στο ίδιο μας το παιδί για κάποια χαρά που έχουμε μέσα μας και δεν το καταφέρουμε. Και έκανε ο Φίλιππος αυτό που του είπε το Πνεύμα το Άγιο. Τι του είπε? Μία λέξη του είπε που λέει πολλά. Έχω και είπε. Έχω και είπε. Ένα απαντήσει. Που σημαίνει ότι έλα και από μόνος σου θα νιώσεις τη μεγάλη χαρά αυτή που ένιωσα και εγώ. Άραγε τον άφησε ελεύθερο, τελείως ελεύθερο, να διαλέξει και να επιλέξει την ελευθερία του και να πάει να δει από μόνος του, να βεβαιωθεί για να νιώσει τη χαρά. Αυτή τη χαρά που ένιωσε όταν πήγε στον Κύριο, που λέει μέσα το σημερινό Ευαγγέλιο, είναι ότι βλέποντας τον Κύριο, ο Κύριος του είπε, προτού να συναντήσει τον Φίλιππο, ο Ναθαναήλ που ήτανε, που καθότανε στη σική, όλα από κάτω όλα, και ο Ναθαναήλ είπε
μήπως είσαι ο Μεσσίας που λένε οι γραφές. Αμέσως κατάλαβε ότι είχε να κάνει με τον Θεάνθρωπο και ένιωσε πολύ μεγάλη χαρά ο Ναθαναήλ. Αυτή τη χαρά όμως, για να την ενιώσουμε και εμείς, πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ναθαναήλ. Τι έκανε? Ας το φέρουμε κάπως όπως το λέει κάποιος πατέρας στην εκκλησία μας, που έχουν αφήσει ωραία πράγματα, διότι οι πατέρες με τον αγώνα τους, όπως είπε και ο παππούς, τον Άγιο Μάρκο, τον Αθηναίο και άλλους, κάνανε μεγάλον αγώνα. Αν πάρουμε έναν άνθρωπο και τον εκκλείσουμε μέσα σε ένα δωμάτιο και το δωμάτιο αυτό είναι σκοτεινό και του μιλάμε για ήλιο, για ζέστη, για θερμότητα, θα μας ακούει φυσικά, αλλά δεν θα καταλαβαίνει. Αν όμως του πούμε, έλα έξω άνθρωπε να δεις τον ήλιο, τη χαρά και τη ζεστασιά και τον βγάλουμε από το δωμάτιο αυτό και πάει στο χώρο αυτό που είναι πραγματικά η ζεστασιά, τότε θα καταλάβει ακριβώς αυτό που του λέγαμε. Άρα σημαίνει ότι ο Χριστός, για να τον νιώσει κανείς από μακριά, αδέρφια μου, δεν μπορεί κανείς να τον νιώσει. Ο Χριστός πρέπει να είμαστε πολύ κοντά του. Διότι και αυτός ήρθε τόσο πολύ κοντά μας και θυσιάστηκε για να μας δώσει αυτή τη μεγάλη χαρά, τη θερμότητα, το σώμα του και το αίμα του, για να μας μεταβάλει, να μας κάνει από παλιούς καινούργιους ανθρώπους. Ήρθε ο καινούργιος νόμος να μας κάνει καινούργιους άνθρωπους με α, ι, ώτα. Και όχι καινούς, δηλαδή καινούς. Άραγε βγαίνει ένα συμπέρασμα εδώ, ότι αν θέλουμε κάτι για τους δικούς μας ανθρώπους και ειδικά οι πιο πολλοί που έχουν παιδιά, πρέπει να πούμε τη λέξη αυτή που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ. Παιδί μου, έχω και είδε. Έλα στην εκκλησία να δει. Έλα εκεί στο χώρο να δει. Και έχει, αδέρφια μου, τη δύναμη, το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός μας, η Αγία Τριάδα, να τον οπλίσει και να του δώσει αυτή τη χαρά. Με την προϋπόθεση όμως, να συμπληρώσω κάτι, διότι είναι κάποιο κενό, ότι ο Ναθαναήλ είχε και κάτι καλό, απλό, αλλά καλό. Ήτανε απλό. Είχε την προαίρεση. Ήθελε να δει, ήθελε, αλλά από μόνος του. Άρα και εμείς θα επιλέξουμε και θα δώσουμε την ευκαιρία στους δικούς μας ανθρώπους να δούμε και να επιλέξουν αυτό το ζεστό, αυτό το όμορφο που θα το βρούμε πού αλλού στην εκκλησία. Η εκκλησία αλλάζει τον άνθρωπο, έχει τέτοια μεγάλη δύναμη. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα που λένε οι πατέρες. Άμα πάρουμε μία μεγάλη πέτρα και την πετάξουμε μέσα σε μία λίμνη ή στη θάλασσα, όταν είναι ήσυχη, λάδι, που τη βλέπουμε καμιά φορά και είναι ακίνητη, τι βλέπουμε εκεί? Κάνει ένα μπλουμ, μία τρυπίτσα και μετά ανοίγει κύκλους. Το έχετε προσέξει αυτό? Λοιπόν, εκεί που τελειώνει ο κύκλος, ο τελευταίος κύκλος, είναι ένας μεγάλος κύκλος. Μεγάλος. Σε αυτό το μεγάλο το κύκλο, μιλάμε τώρα για το σημερινό Ευαγγέλιο. Είναι η πανανθρώπινη κοινωνία. Εκεί που είμαστε όλοι μέσα στη γη, ένας απέναντι στον άλλο, που είμαστε πλάσματα του Θεού. Και αυτό όμως δεν φτάνει για να σωθεί ο άνθρωπος στον κύκλο αυτό. Ας είμαστε πλάσματα του Θεού. Δεν φτάνει. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι άλλο χρειάζεται? Για να πάμε στον πιο μικρό κύκλο. Ο πιο μικρός κύκλος είναι οι θρησκευόμενοι. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν κάπου και νομίζουν ότι εκεί που πιστεύουν μπορούν να βρουν τη λύτρωση και να λυθούν τα προβλήματά τους και να πάνε στον προορισμό που έχει ανοίξει ο Κύριος μας για να σωθούν τελικά στην Ανάσταση, στη Νέα Ιερουσαλήμ. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν σώνονται, οι θρησκευόμενοι. Υπάρχει ένας άλλος κύκλος, πιο μικρός,
είναι οι μονοθεϊστές. Είναι αυτοί που πιστεύουν σε ένα Θεό. Σε ένα Θεό πιστεύει και ο Τούρκος και ο Κινέζος και το κάθε κράτος ξεχωριστά. Έχει γίνει μία μεγάλη σύγχυση σε αυτά τα πράγματα και αποκλείεται, και θέλω να μου το πείτε εσείς, να το ακούσω κι εγώ για να χαρώ. Αποκλείεται αυτοί που πιστεύουν το κάθε κράτος σε κάποιο Θεό να έχουμε 100 Θεούς. Έχουμε 100 Θεούς. Όχι. Ένας. Βεβαίως είναι ένας. Ο Θεός είναι εκεί που έκανε τον μπλουμ. Η τρυπίτσα. Μετά ανοιχτήκανε. Άρα οι μονοθεϊστές δεν σώνονται. Έχουμε μετά τους χριστιανούς, οι χριστιανοί. Και οι χριστιανοί θα πούμε τώρα τη λέξη και θα νομίζουμε ότι φτάσαμε στο αποτέλεσμα ότι πλέον στη λέξη αυτή σωνόμαστε. Οι χριστιανοί, αδέρφια μου, δεν σώνονται. Μπορεί να λέει ο Κύριος, ως της επικαλεστεί το όνομά μου, σωθείτε. Αυτό όμως δεν φτάνει για να σωθεί, διότι συμπληρώνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος και λέει πίστη άνευ έργων ίσο νεκρά. Και έργα, προσέξτε, έργα άνευ πίστεως πάλι νεκρά. Που σημαίνει ότι μας θέλει ετοιμοπόλεμος πνευματικά πάντοτε απέναντι στο Θεό και να μην τον στεναχωρούμε. Άρα και βλέπουμε ότι οι χριστιανοί δεν έχουν το προνόμιο αυτό και το χάρισμα αυτό. Γιατί αυτό το προνόμιο το έχουν σήμερα οι Ορθόδοξοι. Γιατί είναι Ορθόδοξοι. Τι είδαμε σήμερα, μήπως ακούσατε τον Απόστολο. Γεια σας. Είδατε. Λίγο καθυστερημένα, αλλά είδατε. Όχι, πολύ ώρα. Βλέπουμε εδώ ότι στον Απόστολο σήμερα υπόθηκαν ορισμένα λόγια. Όσοι τα ακούσαν, τα απόρρισαν και μπορεί και να τρομάξανε. Αλλά δεν είναι για τρόμος. Η θρησκεία μας, η πίστη μας, η σωτηρία μας που άφησε την Εκκλησία ο Κύριος μας δεν είναι για να φοβόμαστε. Είναι η πραγματική αλήθεια. Εκμπανίστηκε. Εσφαγιάστηκαν σε εταιρεία, σε φωτίες. 1000 κατά πάθανε. Γιατί το πάθανε αυτό? Για το όνομα του Χριστού. Άρα γιατί κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα πήραμε στα χέρια μας και τους τιμήσαμε, τι κάνανε? Ορθώς δοξάσανε. Ορθώς δοξάσανε. Λένε οι πατέρες, για να πάρεις κάτι πρέπει να δώσεις. Για να πάρεις κάτι πρέπει να δώσεις. Αυτοί, αδέρφια μου, δώσανε τα πάντα. Για τον Χριστό, για την πίστη τους δώσανε τα πάντα. Και ο Χριστός τους έδωσε αυτό το μεγάλο στέφανο που στεφανώνονται μέσα στην Εκκλησία και πάμε και με ευλάβεια τους προσκυνούμε. Το μόνο που έχω να πω για τους ήρωες της πίστεως είναι πάντοτε να πρεσβεύουνε, υπέρ ημών, διότι τόσο ανάγκη την έχουμε. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι, ξέρεις, λέει, σήμερα, λέει, τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, διότι έτσι, ανάγκη, έχουμε 1002 πράγματα. Αυτό, αδερφέ, καλά, πάτω καλά, για να πω δύο λόγια γι' αυτό. Τι θέλω να πω, αδέρφια μου, η εικόνα εδώ συμβολίζει την καταστροφή που υπάρχει στην ανθρωπότητα. Τα θύματα, ο πόνος, η δυστυχία που μαστίζει όλα τα κράτη, γιατί δυστυχώς, λέει η επικεφαλίδα, δίχως Θεό, όλα επιτρέπονται. Και βεβαίως όλα επιτρέπονται. Διότι εκεί που δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει Σατανάς. Ένα από τα δύο είναι. Ή ο Θεός ή ο Σατανάς. Ας το φέρουμε διαφορετικά όπως το λένε οι πατέρες.
όταν πηγαίνουμε στο σπίτι το βράδυ και είναι σκοτεινά, ανοίγουμε την πόρτα, απλώνουμε το χέρι και ανάβουμε το φως. Γιατί ανάβουμε το φως? Για να δούμε. Διότι στα σκοτεινά δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Στα σκοτεινά ο Σατανάς κάνει όλες τις δουλειές του. Σκοτίζει τον άνθρωπο, του φέρνει μέσα στο μυαλό του τέτοια πράγματα που από μόνος του φτάνει στην αυτοκαταστροφή. Άραγε, το Πίτερα υπόθηκε για την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας και σήμερα τους Άγιους που τιμήσαμε για την Ορθοδοξία, τι κάνανε? Ό,τι έργα κάνανε, τα κάνανε μέσα στο φως, φανερά. Και αυτό το λέει και ο Κύριος, διότι μιμητέ μου γίνεται, είπε ο Κύριος. Τι δόλο, τι ψάρετε, τι βάζετε, τι λέτε σε χίλιους δυο ανθρώπους, χίλια δυο πράγματα για να μου βρούνε κάτι? Δεν βλέπετε ότι ανάμεσά σας ομιλώ φανερά? Κρυφά δεν κάνω τίποτα. Βλέπουμε όμως ότι ο Σατανάς δουλεύει πονηρά. Ο άνθρωπος, αν θέλει, αδέρφια μου, να είναι του Θεού πραγματικά, πρέπει να είναι με το φως. Να τα κάνει φανερά και να μην φοβάται τίποτα. Διότι ο Θεός με θυμών ημών όλη τη ημέρα μαζί μας. Όποιος λέει ο Κύριος, λέει με δοξάζει και έχει την ανάγκη μου και έχει την προαίρεση που εγώ τη βλέπω από τα άνωθεν, διότι το μάτι του Θεού τα βλέπει όλα, και μου χτυπήσει τη θύρα. Αν χτυπήσετε τη θύρα, αν σας χτυπήσει τη θύρα το παιδί σας, θα τη κλείσετε? Πόσο μάλλον ο πατέρας. Και επικαλεστούμε και πούμε, Κύριε, αυτή τη στιγμή δεν νιώθω καλά, αυτή τη στιγμή που συμβαίνει το πρόβλημα αυτό το αντάλλο. Τι λέτε, ότι δεν θα έρθει η απάντηση? Αν θα έρθει, θα έρθει η απάντηση. Η απάντηση την βλέπουμε από τους Αγίους και αναμεταξύ σας υπάρχουν μαρτυρίες που ο καθένας ξέρει. Εγώ θα πω μόνο μία, γιατί πρέπει να ακουστεί. Κάποτε, το έχω πει πάλι, αλλά επειδή μας παίρνει και η κάμερα, να το πω για να πάει και λίγο πιο έξω. Κάποτε, τη χαρά που ένιωθα για το Χριστούλη που μπήκα στην αγκαλιά του και τον αγκάλιασα και ένιωσα αυτή τη ζέστη, θα μου πείτε τώρα, δεν είσαι εκεί? Είμαι, αλλά καμιά φορά, και αδέρφια μου, γίνεται όταν πάμε στην Εκκλησία, στο Χριστό και είμαστε κοντά, γίνεται συνήθεια. Αυτή τη συνήθεια πρέπει να την αποβάλλουμε. Η συνήθεια είναι κακό ελάττωμα στον άνθρωπο. Τα κίνητρά μας πρέπει να είναι από αγάπη. Ποτέ η μάνα δεν πάει κοντά στο παιδί από συνήθεια. Πάντοτε από αγάπη. Και επειδή ο πατέρας είναι άπειρος τόσο πολύ αγάπη, που το μονάκριβο παιδί του, το μονογενή, τον έστειλε και εσταυρώθηκε για μας. Και βλέπουμε, και βλέπω προσωπικά εγώ, για να πω αυτό που μου συνέβη, αυτό το όμορφο, για να υποθεί και να ακουστεί και στα αυτιά σας και πέρα, πιο, ότι ενώ ένιωσα αυτή τη χαρά τόσο πολύ, αυτό το βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο, το άνοιξα και το διάβασα και ένιωσα τόσο μεγάλη χαρά. Αλλά βρεθήκαν άνθρωποι που δεν φταίνε οι άνθρωποι. Ο πονηρός πάντοτε είναι και βάζει τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος από μόνος του τίποτα δεν μπορεί να κάνει αν δεν είναι εκ του πονηρού. Ο πονηρός είναι ο καταστροφέας, είναι ο διάβολος που διαβάλλει τον άνθρωπο. Πήγαν άνθρωποι και το βιβλίο αυτό πετάχθηκε στους δρόμους και δεν μπορούσα να διαβάσω και έκλαιγα. Και έκλαιγα, αδέρφια μου, γιατί δεν μπορούσα να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Είχα μεγάλη χαρά, γιατί αυτό το βιβλίο μίλαγε για μένα, για τα μαθήματά μου, για αυτά τα παθήματα που είχα όλα, που είχα πέσει και πέφτω συνέχεια. Και μέσα όμως έλεγε και τα φάρμακα, πώς θα με κάνει καλά, με ποιο τρόπο θα με κάνει καλά. Και είδα ότι αυτό το βιβλίο το ανακάλυψα και λέω δεν θα το αφήσω. Και βρεθήκανε άνθρωποι να μου το πετάξουν έξω
από την πόρτα. Και στο πνευματικό μου, που πρέπει να έχουμε αδέρφια όλοι πνευματικό. Όλοι. Αλλοί μονό μας αν δεν έχουμε πνευματικό. Αλλοί μονό μας. Μικροί μεγάλοι, όλοι μας. Χρειαζόμαστε πνευματικό. Διότι το να πηγαίνουμε κάπου και να στολιζόμαστε πρώτα, να κάνουμε τον πάλι μας, να καθαριζόμαστε, είναι ανθρώπινο. Για να αρέσουμε στον κόσμο. Στο Θεό πώς θα αρέσουμε. Ο Θεός δεν βλέπει αδέρφια μου σάρκα, βλέπει ψυχή. Και η ψυχή κάπου λερώνεται στην πορεία μέσα στη ζωή αυτή. Και αναγκάθηκα με το μελικό μου και πήγα σε κάποια εκκλησούλα που ορισμένα παιδιά τι είναι ξέρουνε, διότι ήταν απόμεροι, στην Παναγίτσα, στους Αγίους Αναγίους δεξιά. Την ξέρετε. Πήγα εκεί και ήταν απόμεροι, δεν ήταν κανείς εκεί και λέω εδώ θα έχουμε και θα διαβάζω κάθε μέρα. Πράγματι πήγαινα, διάβαζα και έπαιρνα αυτό το σπόρο που τόσο πολύ ανάγκη τον είχα. Μια μέρα πήγα και ήταν βράδυ, όπως πήγαινα βράδυ συνέχεια και άναβα κάποιο κεράκι. Πήγα βράδυ και η επίτροπη της εκκλησίας, της αναλήψεως που ανήκει εκεί το, και το εξοπλίσει αυτό, είχαν καθαρίσει τα κεράκια και το εξοπλισάκι αυτό και δεν υπήρχε τίποτα. Αποτέλεσμα ήταν να βάλω τα κλάματα. Και λέω, γιατί λόγο, ήρθα Κύριε για να σε διαβάσω. Και έκλαψα. Και όπως βάσταγα αδέρφια μου το Ευαγγέλιο, έτσι, είναι σαν να μου είπε ο Κύριος, παιδί μου, χτύπησε την πόρτα και εγώ είμαι ψεύτης. Όχι, ποτέ δεν είμαι ψεύτης, σε κανέναν άνθρωπο. Και ήρθε αδέρφια μου ένα φως από τα άνωθεν, τόσο πολύ ψηλά, ακριβώς στην Καινή Διαθήκη. Στο Ευαγγέλιο. Ένα φως τέτοιο που αυτό το φως και οτιδήποτε φως δεν μπορώ να το περιγράψω. Σαν τον Απόστολο Παύλο που λέει είδα ρήματα άρρητα που δεν μπορώ να σας τα πω διότι δεν θα με κατανοήσετε. Σε μια στιγμή μου πέρασε μια σκέψη ανθρώπινη διότι οι άνθρωποι πάντοτε έχουν τις ανθρώπινες αδυναμίες και λέω μήπως παραβλέπω, μήπως το να, μήπως τ' άλλο και έφερα πολλά μήπως, σαν άνθρωπο, λέω εγώ, τι είμαι εγώ που είμαι αυτό το πράγμα, είμαι άλλος άνθρωπος, όχι, δεν είμαι τίποτα. Και παραμέρισα λίγο δεξιά να φύγει το φως, να ακολούθησε, πήγα από εδώ, ακολούθησε, πήγα πιο πέρα, πάω στην Αγία Τράπεζα, κλειδώνουμε μέσα το φως εκεί, παιδί μου δεν με κάλεσες, εδώ είμαι, που σημαίνει, και που σημαίνει ότι 6 μέρες έγινε αυτό κάθε βράδυ και το φως το είχα δωρεάν από τα άνωθε δίχως να ανάψω. Άρα και το φως αυτό είναι τόσο όμορφο που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το έχει μέσα του το φως. Αυτό είναι φως που μπορεί να το έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Έτσι και οι πατέρες μας και τις οδοξίες που έχουμε σήμερα είχαν αυτό το φως, γι' αυτό κάνανε τόσο μεγάλο αγώνα, διότι το φως σκέπαζε το σκοτάδι και δεν φοβηθήκανε τίποτα. Βασιλάκη, κάνε το Μιχάλη, παρακαλώ. Επειδή έχεις καλή φωνή, πάρ' το αυτό και θα μου διαβάζεις ορισμένα κείμενα για να τελειώσω, να κλείσω εδώ κάποια θέματα. Βρες τη σελίδα 79. Όχι σελίδα, το ξέρεις τι λέω. Έτσι, λοιπόν. Παίρνουμε μερικά μηνύματα των πατέρων να δούμε πώς και εμείς θα επωφεληθούμε από το σημερινό Ευαγγέλιο. Λένε οι πατέρες, πώς μπορώ να σωθώ. Λένε οι πατέρες, δεν είναι ο τόπος που θα πάμε, είναι ο τρόπος. Ο τρόπος, ο τρόπος, οι κινήσεις που θα κάνουμε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ο τρόπος είναι αδέρφια μου. Γιατί είναι ο τρόπος, θα το δούμε. Ο Αδάμ, αν και μέσα στον παράδεισο, λένε οι πατέρες, τον παράδεισο τον έχασε. Γιατί δεν είχε τον τρόπο. Το βλέπετε. Δεν είχε τον τρόπο. Μέσα του, όλος ο παράδεισος δικός του και δεν είχε τον τρόπο και τον έχασε. Και βλέπουμε το τελείως αντίθετο. Το Λότ, αν και μέσα στα Σόδομα και Γόμορα, μέσα στην κόλαση, είχε τον τρόπο και σώθηκε.
Άραγε αυτό που σώνει τον άνθρωπο είναι ο τρόπος της ζωής μας. Το 79. Πες το πέμπτο. Όπως ο Αβραάμ προθυμοποιήθηκε να θυσιάσει τον Θεό το μονογενή του Ισαάκ, έτσι και εμείς ας είμαστε πρόθυμοι να θυσιάζουμε για χάρη του Θεού κάθε αγάπη εγκόσμιο, κάθε αντικείμενο που μας ελκύει και μας χαροποιεί, προκειμένου να υπακούσουμε στο Θείο θέλημα, στερηθούμε οτιδήποτε μας είναι προσφυλές. Που σημαίνει, αδέρφια μου, ότι θέλουμε να είμαστε ορθόδοξοι, θέλουμε να είμαστε πολλά να είμαστε απέναντι στο Θεό, αλλά τι δίνουμε για το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον έχουμε πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Όλα είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, αλλά πρώτα τον Θεό. Βλέπετε, ο Αβραάμ αμέσως κινήθηκε προς τον Θεό να θυσιάσει. Εμείς, ο καθένας μας ξεχωριστά, τι θυσιάζει για τον εαυτό του, για τον Κύριο. Από εκεί ο καθένας μπορεί να έχει ορισμένες ωφέλειες, αν ψαχτεί καλά, και ειδικά με το πνευματικό. Η εκκλησία μας παρακάτω λέει ανοσχόμε της καρδίας. Και ο λαός, λέμε εμείς, έχουμε προς τον Κύριο. Δηλαδή έχουμε προς τον Κύριο. Μπαίνουμε στην εκκλησία και λέει ο ιερέα ανοσχόμε της καρδίας. Εκείνη την ώρα μπορεί να πούμε έχουμε προς τον Κύριο. Έχουμε κάθε ώρα στον Κύριο ή μόνο εκείνη την ώρα. Τον Κύριο πρέπει να τον έχουμε, αδέρφια μου, πάντοτε, πάντοτε. Ο Κύριος δεν είναι για μία ώρα. Δεν είναι να κάνουμε το μπάνιο μας και να φύγουμε, ο τρόπος που λέει. Και η έφραση δεν ήταν, ας πούμε, για να την πω, διότι είναι πολύ χαμηλή, αλλά για να κατανοήσουμε, ο Κύριος είναι παντού, μπαίνει παντού, στη ζωή μας. Τον έχουμε μπροστά μας για όλα τα προβλήματά μας. Άρα και ανοσχόμεν τας καρδίας. Πραγματικά έχουμε την καρδιά μας τον Κύριο. Για πες μου, Βασιλάκη, το 314. Στην Εκκλησία είμαι πραγματικά σαν τον ουρανό επί γης. Εδώ βλέπω τις εικόνες του Κυρίου, της Πανάγνου Μητρός και των Αγίων Αγγέλων. Εδώ είναι ο θρόνος του Θεού. Εδώ είναι ο ζωοποιός σταυρός. Εδώ είναι το αθάνατο Ευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού που πάντα διευθύνει γέννημα. Εδώ είναι οι εικόνες των Αγίων. Νιώθω τον εαυτό μου μέσα στην ορατή παρουσία του Θεού, της Μητρός του, των ασωμάτων δυνάμεων και όλων των Αγίων. Πράγματι εδώ είναι ο ουρανός επί γης. Εδώ γνωρίζω ότι είμαι και νιώθω πράγματι τον εαυτό μου μέλος του Χριστού, ιδίως κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και κατά τη Θεία Κοινωνία. Ω, πώς θα έπρεπε να ζω, να σκέπτομαι, να αισθάνομαι, να μιλώ, ώστε πραγματικά να ανήκω σε αυτό το ουράνιο περιβάλλον. Θα έπρεπε να ζω αξίως της κλήσεως με την οποία με κάλεσε η χάρη του Κυρίου. Τι ταπεινοσύνη, τι αγνότητα θα έπρεπε να έχω, ώστε αξίως να φέρω στα χείλη μου το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Σωτήρου μου, του Κυρίου της Δόξης. Κύριε, κάνε με άξιο για αυτή τη χαρά. Ποθώ να ζήσω αξίως χριστιανικής κλήσεως, αλλά δεν βρίσκω μέσα μου τη δύναμη για να το επιτύχω. Η αμαρτία διάκομα πειράζει και μάχεται την ψυχή μου. Ευχαριστώ, Βασιλέκη. Βλέπουμε εδώ ότι είδατε πόσα πράγματα μπορούμε να δούμε στην Εκκλησία και όταν λένε οι ψάντες κάθε βιωτική μέρημνα αποθώμεθα από τη μαγειρική οι γυναίκες, από τις δουλειές, τα χτήματα οι άντρες, να τα διώνουμε, να ωφεληθούμε εκείνη την ώρα, να φύγουμε με καρπού, να φύγουμε με ευλογία. Και βλέπουμε πόσα πράγματα οι πατέρες μας λένε στην Εκκλησία μπορούμε να δούμε με το μάτι το πνευματικό και να ωφεληθούμε. Συμφωνείτε, αδέρφια μου? Συμφωνείτε? Συμφωνούμε και πολύ. Εφόσον βλέπουμε τις εικόνες, βλέπουμε την θριαμβεύουσα Εκκλησία, ολόκληρη, τον Κύριο, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, ναι. Χερουβήμ και Σαράνιτα πάντα. Ναι, παππού, σε ευχαριστώ. Η εβδομάδα, λένε οι πατέρες... Και εμείς είμαστε στρατευμένοι Εκκλησία, οι πιστοί δηλαδή. Λένε οι πατέρες, η εβδομάδα, άμα τη μετρήσουμε ακριβώς, μια εβδομάδα έχει 168 ώρες.
ένοχοι καινόμαστε. Και πρώτος εγώ. Πού τις θυσιάζουμε αυτές τις ώρες. Για δουλειά, για εδώ, για εκεί, το να τα άλλο. Και πόσο δίνουμε στον Κύριο. Τι δίνουμε στον Κύριο από αυτές τις ώρες. Αυτές τις ώρες. Τι θα πούμε, αυτές τις ώρες, Κύριε, είναι δικές σου. Πάρτες, σου ανήκουνε. Γιατί εσύ με έφερε στη γη, εσύ θα με ξαναπάρει. Θα δώσω λόγο, Κύριε, για εδώ τη ζωή που με έφερε. Για να δούμε όμως, τι κάνουμε για αυτές τις ώρες. Διάβασέ μου, Βασίλη, το 312, οι πατέρες, τι λένε. Γιατί μετά από κάθε 6 μέρες έρχεται μία ημέρα αναπαύσεως, για να μην ξεχνάμε ότι μετά τους κόπους της παρούσης ζωής θα έλθει η ανέσκελος ημέρα της αναπαύσεως. Κατά το γραφικό, άρα απολείπεται σαββατισμός στο λαό του Θεού. Η Κυριακή λοιπόν συμβολίζει την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, οπότε περιμένει αδελέφτως ανάπαυσης όσους εργάστηκαν εδώ κατά το θέλημα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ πώς τα λέει ο πατέρας και μας τονίζει κάτι που και αυτή την Κυριακή που είναι ανάπαυση για να δοξαστεί ο Κύριος, πολλές φορές παίρνουμε ένα μεγάλο ψαλίδι, να την ψαλιδίζουμε. Γιατί τότε νιώθουμε κουρασμένοι, τότε νιώθουμε ότι θέλουμε το κρεβάτι, τότε νιώθουμε χίλια δύο πράγματα νιώθουμε. Αδέρφια μου, πρέπει στον Κύριο να δοθούμε ολοκληρωτικά. Αν όχι, τουλάχιστον λίγο-λίγο όπως το παιδί μεγαλώνει με τον πιπερό και είναι μωρό έτσι και εμείς είμαστε μωρά απέναντι στο Θεό και λίγο-λίγο μέσα στην Εκκλησία να πάρουμε τη δύναμη. Ποια άλλη δύναμη μπορούμε να βρούμε. Α, σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Δύναμη. Το πρωί σηκωνόμαστε να πάμε πού, στη δουλειά μας. Τόσες παγίδες υπάρχουν, τόσα προβλήματα, τόσες στεναχώριες που θα συναντήσουμε. Φεύγοντας, πρωτού να φύγουμε, κάνουμε την προσευχή μας. Αναθέτουμε τα προβλήματα της ημέρας που θα ξεκινήσουμε στον Κύριό μας. Του λέμε, Κύριε, εγώ θα φύγω. Πάω για τον άτον, για τον άτον ημών το καθημερινό. Δώσε μη σήμερο. Πάω, Κύριε, για το σήμερο. Προσέξτε, Κύριε, εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους συνανθρώπους μου. Και πάντοτε έχει τη δύναμη ο Κύριος, αδέρφια μου, να μας προστατεύει. Πάντοτε αυτό να σας φύγει από το μυαλό ότι ο Κύριος δεν μπορεί να μας προστατεύσει. Έχει τη δύναμη, πάντοτε, πάντοτε. Λένε οι πατέρες κάτι άλλο για τους ανθρώπους αυτούς που φυσικά είμαστε και εμείς μέσα, που πολλές φορές φουσκώνουν για ορισμένα σωματικά προσόντα, όμορφα σωματικά προσόντα, κάλλη, και χάνουν το κάλλος της ομορφιάς της ψυχής. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Μιχαήλ Άγγελος μας δίνει μία απάντηση. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι, επειδή είμαι στη δουλειά, τον έχω διαβάσει και έχω ψαχτεί, είμαι επάγγελμα μαρμαράς, οι πιο πολλοί το ξέρετε. Και στη δουλειά αυτή, άκουσε, είναι ωφέλιμο. Και στη δουλειά αυτή και αυτός ήταν ένας γλύπτης στην Καθολική Εκκλησία που έφτιανε αγάλματα και εικονίζανε τους ναούς μέσα. Ήτανε, λέει ο Μιχαήλ Άγγελος, κάπου και έβλεπε μία πέτρα μαρμάρινη, άμορφη, ακατέργαστη. Και όπως την έβλεπε, με τον τρόπο που την έβλεπε, κάτι μαστόρι, κάποιοι ανθρώποι, κάτι να το πω, άλλοι που δουλεύανε εκεί κοντά, τον είδανε με ποιο τρόπο κοίταγε αυτή την πέτρα. Είχε ένα χαμόγελο, μα μία χαρά, μία ευτυχία έβγαινε από το πρόσωπό του για αυτή την πέτρα. Και λένε, μα τι βλέπεις αυτή την πέτρα ο Μιχαήλ Άγγελος, τι βλέπει που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Και αναγκαστήκανε και πήγανε κοντά του. Και του λένε, Μιχαήλ, τι βλέπεις αυτή την πέτρα που το πρόσωπό σου έλαμπε τόσο πολύ, πες μας και εμάς για να χαρούμε, γιατί κάτι είδες. Αχ, είπε στους ανθρώπους, σε αυτή την άμορφη πέτρα
βλέπω έναν άγγελο. Οι πατέρες λένε, αυτή την άμορφη ψυχή μας, που είναι άμορφη σαν πέτρα, εμείς βλέπουμε έναν άγγελο, λένε οι πατέρες. Θέλουμε να την έχουμε άγγελο. Έτσι όπως ο Μιχαήλ άγγελο έβλεπε αυτή την άμορφη, έτσι και εμείς μπορούμε να δούμε την ψυχή μας, πόσο ακατέργαστη είναι και πόσο δουλειά θέλει, και να πάμε στο εργαστήριο και να την κάνουμε άγγελο. Διάβασε για αυτό το κομμάτι, Βασιλάκη, το 75. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατά τον επίγειο βίο του δεν είχε που να γύρει το κεφάλι, και όμως είχε μέσα του όλο το πλούτο της ζωής της αληθινής. Οι πλούσιοι του κόσμου τούτου χτίζουν μέγαρα και ζουν μέσα σε αυτά. Αλλά αλίμονο, μέσα σε τόση κλειδί που τους περιβάλλουν δεν έχουν αληθινή ζωή στην καρδιά του. Δεν μπορούν να χαλούν ικανοποιητικά τα μάτια αγαθά του. Νιώθουν τον εαυτό του κενό και δυστυχισμένο μέσα στα ωραία μέγαρά του. Έτσι κατά βάθος πολύ ισχυροί του κόσμου τούτου θα ήθελα να αλλάξουν τα πολυτελή καταλήμματά τους με το καλύβι του φτωχού, αν επρόκειτο έτσι να αποκτήσουν τη δική του εσωτερική ειρήνη. Από ό,τι ακούσαμε, ο πατέρας της Εκκλησίας μας μας λέει, η μεγάλη χαρά, ο μεγάλος πλούτος είναι η δωρεάν του Κυρίου που είναι μέσα και η ευλογία μας και μας καθοδηγεί. Έχουμε μία ασπίθα τέτοια, αδέρφια μου, δυνατή, που δεν μπορεί κανείς να μας κάνει κακό. Ό,τι προβλήματα και να έρθουν, θα έρθουν σε ένα σημείο και δεν θα μας ακουμπήσουν, δεν θα μας σταματήσουν. Διότι πραγματικά, θα πω ένα παράδειγμα, επειδή μπαίνω σε σπίτια, κάποιο σπίτι που είχε λεφτά, έχει τα πάντα, είχε και δύο παιδιά. Και μου λένε οι δύο γονείς, κύριε Μιχάλη, πες τους να μπουν στην εκκλησία σου που προσπαθείς αυτά, έχεις τον τρόπο σου, τον άλλο. Εμείς προσπαθούμε και δεν μπαίνουν στην εκκλησία. Πήγα κοντά στα παιδιά να τους μιλήσω για να δω γιατί τα παιδιά δεν πάνε στην εκκλησία και να δω ακριβώς το τι συμβαίνει. Και διαπίστωσα, αδέρφια μου, το τελείως αντίθετο. Κύριε Μιχάλη, οι γονείς μας λένε, έχουμε λεφτά, θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί και ακούσεις λόγο. Και εγώ με τα λεφτά μου, και εγώ, κύριε Μιχάλη, από την ώρα που καταλάβαμε από μικρά παιδιά μέχρι σήμερα, βλέπουμε το εγώ, το εγώ, το εγώ, τα λεφτά, τα λεφτά. Την αγάπη δεν την γνωρίσαμε. Είμαστε κενοί, είμαστε δυστυχισμένοι, κύριε Μιχάλη. Πες τους γονείς μου να αλλάξουν και όχι εμείς. Άρα βλέπουμε εδώ ότι η κοινωνία πολλές φορές την δίνουμε με τον δάχτυλο, με τον αντίχειρα. Λέμε η κοινωνία και για δείτε εδώ παρακαλώ, εδώ όλοι. Από τα άνωθεν δίνουμε εκεί και η Αγία Τριάδα δίνει εμάς. Και λέει, δίνεις αυτόν, εσύ τι κάνει. Άραγε, εμείς πρέπει να είμαστε το άλλας. Εμείς οι γονείς πρέπει να είμαστε το υπόδειγμα. Και το πιο χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο, αδέρφια μου, που οι πατέρες που δοξαστήκανε και στεφανωθήκανε, δεν το είχαν, το είχαν αποβάλει, ήταν πιο το εγώ. Δεν το ξέραμε. Εμείς, τι ωραία λέξη. Και πολλοί άνθρωποι, εγώ. Εύχομαι ο Κύριος να μας απαλλάξει από αυτή την αμαρτία. Διάβασε, Βασιλάκη, και ένα τελευταίο, το 501. Αυτό είναι για να κλείσουμε το θέμα. Ο τρόγος μου τη σάρκα και πύρου μου το αίμα είναι μη μένει κακό εν αυτό. Το αισθανόμαστε αυτό και η πείρα του μαρτυρεί. Όποιος κοινωνεί τα άθροντα μυστήρια με πίστη και ολοκάρδιο μετάνοια, μετέχει στη ζωή του Θεού και είναι μια ευλογημένη ύπαρξη. Το αισθανόμαστε αυτό. Αλλά και το αντίθετο είναι επίσης φανερό.
Όποιος κοινωνεί αναξίως, χωρίς ειλικρινή μετάνοια και ακράδαντο πίστη, γίνεται έρμεο του σατανά και τα ίδια τα πράγματα το αποδεικνύουν. Που σημαίνει, αδέρφια μου, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία να είμαστε σοβαροί. Πάρα πολύ σοβαροί. Γιατί μπαίνουμε σε πολλούς χώρους να ψωνίσουμε, σε μαγαζά, σε μπουτίκ, πολλοί άνθρωποι. Και έχουμε μία σοβαρότητα, να μην μας γελάσουν, να πάρουμε κάτι για να αρέσουμε στον κόσμο. Για το Θεό πότε θα σοβαρευτούμε, αδέρφια μου, όλοι μου. Και πρώτος εγώ. Αμήν. Αμήν. Σίγουρα, παππού. Πάτερ μου. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσουμε Κύριε δόξα. Πάτερ ημών της ουρανής αγιωθείου προμάς, ελθέτω η βασιλείας του γεννηθήτου θερμάς του στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίγουσιων δόξα ημίν σήμερον και άπτες ημίν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις ωφελέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι μας τηλεφών, αλλά ρίσαι ημάς από του πουλιού. Από την Κατερίνα θα μάθετε πότε θα κάνουμε πάλι κήρυγμα, διότι έχουμε μία μικρή αποχή, διότι έχω ορισμένες δουλειές και εγώ σαν άνθρωπος.